Γιατί είχε αυτή την τάση να θέλει να πάει σε ένα μοναστήρι. Α, είναι κάπου μαζί, να δώσει έστω σημεία ζωής, να ησυχάσουμε. Δεύτερο 24ωρο χωρίς ίχνη ζωής για τη 47χρονη Ειρήνη Πρινιωτάκη, με την αγωνία της οικογένειάς της να έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της και το σύζυγό της να απευθύνει έκκληση στην ίδια, είτε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε για την εξαφάνιση, να ενημερώσει τις αρχές. Παρακαλώ, αν δει, αν ακούσει κάτι, να σφυρεί τα παιδιά της. Σε περίπτωση που έχει φύγει, γιατί από σένα προσανατολίζουμε ότι ξέρει, έφυγε. Πάει κάπου. Εσύ αυτό που είσαι μακριά από εκεί που θες να πας? Όχι, εγώ σταμάτη από εδώ πέρα, ήρθα να ρίξω μια ματιά σε αυτή την ευκαιρία εδώ πέρα. Με το πρώτο φως της ημέρας, κλιμάκια της πυροσβεστικής με ντρόν και σκύλο ανιχνευτή, κλιμάκια από το χαμόγελο του παιδιού με το σκύλο ανιχνευτή Άιλα και σύσσωμη η ομάδα Φίλιο Ζεύς από τις Αρχάνες σαρώνουν την ορεινή περιοχή γύρω από το Βαθύπετρο και το Γιούχτα, όπου η 47χρονη είπε στο σύζυγό της ότι πάει για να μαζέψει σαλικάρια. Με τα σωστικά συνεργεία να συνεχίζουν με επιμονή τις προσπάθειές τους. Καταβάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερες προσπάθειες μπορούμε, ψάχνουμε, ευελπιστούμε να έχουμε αίσιο τέλος για να λήξει αυτό το, η έρευνα καλά. Με την Άιλα, σκύλο έρευνας αγνοωμένων προσώπων, μαζί με θελοντές και πεζοπόρο τμήμα του οργανισμού και εργαζομένους, με ψυχολόγο του οργανισμού που βρίσκεται στο σημείο και φυσικά το ασθενοφόρο μας. Έχουμε ψάξει σε μια πολύ μεγάλη περιοχή. Ευελπιστούμε σε ένα καλό αποτέλεσμα φυσικά. Είναι η ΕΜΑΚ εδώ, η αστυνομία, εθελοντές, πολίτες. Δεν έχουμε βρει τίποτα. Κανένα στοιχείο δεν έχουμε βρει. Κανένα. Οι έρευνες ξεκίνησαν από το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο σύζυγός της, μετά από ώρες απουσίας, άρχισε να την αναζητά χωρίς αποτέλεσμα. Τις πρωινές ώρες σήμερα, οι έρευνες που ξεκίνησαν και πάλι από την αγρικία της οικογένειας επικεντρώθηκαν σε πηγάδια, λιμνοδεξαμενές αλλά και το φράγμα του Χαλαβριανού ποταμού, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Έχουμε ψάξει λιμνοδεξαμενές, δεξαμενές, φράγματα, όπως μπορούμε να ψάξουμε με τα σκυλιά και με οπτικά. Και υπάρχει και το φράγμα του Χαλαβριανού ποταμού. Δεν έχουμε πολλά πηγάδια, έχουν ψαχτεί, είναι 4 πηγάδια στην περιοχή, έχουν ψαχτεί. Ο ίδιος έχω ψάξει 2 πηγάδια. Δεν έχουμε βρει τίποτα. Οι έρευνες συνεχίστηκαν όλη τη διάρκεια της ημέρας στις γύρω πλαγιές, με τον ντρόν της πυροσβεστικής να σαρώνει από αέρος όλη την αχανή περιοχή.